Η πραγματικότητα, και για να απαντήσω και στο προηγούμενο ερώτημά σας, είναι ότι η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία πλέον συνδυάζουν τη γεωγραφική της θέση, που στρατηγικά όλα αυτά τα χρόνια δεν την είχε εκμεταλλευτεί επαρκώς, κατά τη γνώμη μου, με την ολοκλήρωση των υποδομών πλέον που μπορούν να την καταστήσουν κέντρο εξωστρέφειας. Για μας, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για τη διοίκησή μας, αποτελούσε πάντα πρώτη προτεραιότητα, και είναι ακόμα και σήμερα κορυφαία προτεραιότητα, η περιοχή να καταστεί πρωτεύουσα εξωστρέφειας για όλη την Ελλάδα. Έχουμε την γεωστρατηγική θέση, έχουμε πλέον τις υποδομές που ολοκληρώνονται, μετά από πολλές δεκαετίες υποσχέσεων και μη ολοκλήρωσης των έργων αυτών. Αναφέρομαι στο λιμάνι, το οποίο καθίσταται πια ανταγωνιστικό, με την είσοδο στρατηγικού επενδυτή που κάνει επενδύσεις πια και το αναβαθμίζει. Στο αεροδρόμιο που πλέον είναι ένα διεθνές αεροδρόμιο και ως προς τη δυνατότητά του να δεχθεί μεγάλου τύπου αεροσκάφη, αλλά και ως προς τις υποδομές του. Αναφέρομαι στις εθνικές οδούς, στις αυτοκινοδρόμους που ενώνουν όχι μόνο τις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μεταξύ τους, αλλά και την Κεντρική Μακεδονία με τις άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αναφέρομαι σε σημαντικά αναπτυξιακά ορόσημα, όπως είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία αναβαθμίζεται. Ξεκινάει η αναβάθμισή της σε λίγο καιρό, για να γίνει επιτέλους και αυτή ανταγωνιστική σε ένα κλάδο ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα, τον εκθεσιακό. Αναφέρομαι στα 5 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής, στα 150.000 μυαλά που βρίσκονται κάθε χρόνο εδώ, φοιτητές μας. Αναφέρομαι στα κέντρα έρευνας. Είναι λοιπόν ένα πλέγμα το οποίο πια παίρνει σάρκα και οστά, και ένα όραμα το οποίο από κάτι αφηρημένο και μια θολή έννοια της πρωτεύουσας των Βαλκανίων, όπως λεγόταν κάποτε, να γίνεται πια ένα συγκεκριμένο, όχι πια όραμα, αλλά σε ένα στόχος που υλοποιείται. Και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Ότι δηλαδή αυτόν τον στόχο η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη μπορούν να τον υπηρετήσουν. Ειδικά τώρα που ολοκληρώνονται και αυτές οι υποδομές. Το στόχο του να γίνει ένα κέντρο εμπορίου, ένα κέντρο αναπτυξιακό για τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, με ασφαλώς βασικούς δύο επίσης πυλώνες, τον πρωτογενή τομέα και τις εξαγωγές, τη μεταποίηση και φυσικά τον τουρισμό. Μερικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον. Μόνο στα χρόνια της κρίσης, της δεκαετούς κρίσης, η Κεντρική Μακεδονία αύξησε τις εξαγωγές της κατά 50%. Σήμερα είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και μία από τις η δεύτερη συνολικά στην Ελλάδα σε εξαγωγές. Με σκληρή δουλειά και συνεργασία όλων των φορέων, καταφέραμε να είμαστε τα τελευταία χρόνια σταθερά η πρώτη περιφέρεια σε αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα. Ενώ ταυτόχρονα, την πενταετία 2014-2019, αυξήθηκε το ΑΕΠ της περιοχής κατά 14%. Αν σε αυτά προσθέσει κανείς το γεγονός ότι το 70% της μεταφορικής δραστηριότητας ολόκληρης της χώρας εκτελείται εδώ, συν το γεγονός ότι πλέον η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία αρχίζει να παίζει ρόλο και σε κλάδους σημαντικούς που την προβάλλουν και την αναβαθμίζουν, που μέχρι τώρα δεν είχε τέτοιο ρόλο, όπως είναι οι κινηματογραφικές παραγωγές, και το αναφέρω αυτό διότι όχι μόνο δημιουργεί σημαντικές θέσεις εργασίας και εισόδημα στην περιοχή, ξέρετε τα κόστη των παραγωγών αυτών, η τελευταία που είχαμε ήταν ύψος 20 εκατομμυρίων ευρώ και απασχόλησε μερικές εκατοντάδες άμεσες και χιλιάδες έμεσες θέσεις εργασίας. Είναι και η προβολή της περιοχής, γιατί ο τουρισμός, όπως καταλάβατε από αυτό που σας είπα προηγουμένως, για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα. Και έχουμε τις επόμενες μέρες ευχάριστες ανακοινώσεις που θα κάνουμε για νέες χολιγουντιανές ταινίες που έρχονται εντός της χρονιάς στη Θεσσαλονίκη για να γυριστούν. Ταυτόχρονα, η Μακεδονία, η περιφέρειά μας, είναι ο ένας από τους τέσσερις αυτοδιοικητικούς φορείς παγκοσμίως που έχει συνάψει σχέσεις στρατηγικής συνεργασίας με το ΣΕΡΝ. Και όχι μόνο για να προβάλλουμε τις επιχειρήσεις μας και να τις διασυνδέσουμε με αμοιβαίο όφελος ή και τους φοιτητές μας, αλλά πλέον διεκδικούμε και μόνιμη δομή του ΣΕΡΝ εδώ στη Θεσσαλονίκη.
και είμαστε σε καλό δρόμο για να το πετύχουμε. Με λίγα λόγια, και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και η πίεση του χρόνου, τον οποίο πρέπει να τηρούμε όλοι, εμείς σήμερα ως Περιφέρεια εκτελούμε 8.514 έργα και δράσεις και στις 7 περιφερειακές μας ενότητες, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όλα τα έργα και όλες οι δράσεις αυτές, από το περιβάλλον, τις μεταφορές, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την κοινωνική πολιτική, την επιχειρηματικότητα, είναι έργα που υπηρετούν τον ένα και μόνο κεντρικό στόχο, όχι της διοίκησής μας μόνο, αλλά που μοιραζόμαστε όλοι οι Μακεδόνες. Να κάνουμε την περιφέρειά μας και να σχεδιάσουμε την περιφέρειά μας να είναι μέχρι το 2030 μια περιφέρεια πρότυπο στους τομείς της καινοτομίας, στους τομείς των εξαγωγών, του τουρισμού και βέβαια μια περιφέρεια η οποία ειδικά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες παγκοσμίως θα είναι η πιο πράσινη περιφέρεια στην Ελλάδα που θα διατηρεί και το ανθρώπινό της πρόσωπο. Μια περιφέρεια με λίγα λόγια που αξίζει όχι μόνο να ζεις αλλά και να δημιουργείς. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό κατακτούμε. Και σήμερα το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση με ανθρώπους που αντιλαμβάνονται και μοιράζονται το όραμα αυτό μαζί μας, είναι κάτι που μόνο αέρα στα πανιά μας μπορεί να μας δώσει.